Αποστολή εξετελέστη. Μετά την αυτοκτονία της Ένωσης Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών, οι Αμερικανοί έθεσαν σε λειτουργία ένα υπέροχο όραμα, τη διάδοση της δημοκρατίας τους σε όλο τον κόσμο. Έτσι, αρχίζοντας από τη Ιουγκοσλαβία στη γειτονιά μας, οι ΗΠΑ και οι συμμαχοί τους επισκέφτηκαν μια σειρά από καθυστερημένες χώρες, τις οποίες και εκπολίτησαν με τις γνωστές μεθόδους τους. Περίπου 30 χρόνια αργότερα, ακόμα και οι δικοί τους φανατικοί υποστηρικτές έχουν καταλάβει το μέγεθος της αποτυχίας ή μάλλον της απόλυτης πανελευθερίας. Αυτό όμως δεν φέρνει πίσω τα εκατομμύρια των νεκρών, τραυματιών, ξεσπιτωμένων που άφησε πίσω της η εκστρατεία εκδημοκρατισμού. Ούτε διαγράφει την οικονομική και κοινωνική καταστροφή που προκάλεσαν οι παρεμβάσεις ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Για τους ιστορικά αισιόδοξους όμως υπάρχει ένα μέγιστο κέρδος από όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα. Η υπερδύναμη του κακού εξαντλήθηκε οικονομικά σε απίστευτο βαθμό, ο μύθος του ανίκητου στρατού κατάντησε σύντομο ανέκδοτο μετά την πανελευθερία της και στο Αφγανιστάν, ενώ η ούτως ή άλλως νομοτελειακή της υποβάθμιση απέκτησε χαρακτήρα τάχης της διαδικασίας, μη αναστρέψιμης, για να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση, που θα έλεγε και ο ποιητής.